Βέβαια, κύριε Παπογιάννη, είναι πρόεδρος της Επιτροπής της Διακομματικής για την Θράκη, που έχει δύο υποεπιτροπές. Η μία είναι των θεσμικών δικαιωματικά και ισοπολιτεία ισονομία. Το δεύτερο είναι ανάπτυξη. Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο επισκέφθηκε και τους σύζυγους Αλεξανδρόπολη, Κομοτηνή και Ξάνθη. Βέβαια, από ό,τι είδα το πρόγραμμά της, το οποίο σύντομο ήταν η Ξάνθη. Επισκέφθηκε το Δήμο Ξάνθης και το Επιμελητήριο Ξάνθης. Περιμέναμε, ειδικά στο Επιμελητήριο, μια διαφορετική στάση από την κυρία Παπαγιάννη. Ξέρετε, το περίφημο 12% που το έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις της πόλης μας και της περιοχής μας, θα δοθεί μόνο σε αυτούς που έχουν προσφύγει δικαστικά. Δηλαδή, θα πάρουν μόνο οι μεγάλοι, και αυτό περίπου με την πληροφόρηση που είχαμε από το πρόεδρο του Επιμελητηρίου αντιστοιχεί στο 10% των επιχειρήσεων και στο 50% του χρηματικού ποσού που θα δοθεί. Άρα, οι μικροί και οι μεσαίοι αποκλείονται. Αυτό νομίζω είναι ένα μεγάλο πλήγμα για έναν νομό που είχε μεγάλες συνέπειες επιχειρηματικά από τον κορονοϊό, ταλαιπωρηθήκε πάρα πολύ και οι επιχειρήσεις βρέθηκαν σε δύσκολη θέση. Και επανειλημμένως, τουλάχιστον έχω κάνει 4 ερωτήσεις στη Βουλή σχετικά με τη στήριξη των επιχειρήσεων του νομού μας, στις οποίες στη μία πήραμε μια απάντηση πολύ γενικόλογη, όμως και από την κυρία Παπαγιάννη περιμέναμε πιο λεπτομερή εισήγηση και προτάσεις ώστε η ζημιά των επιχειρηματιών να καλυφθούν. Και εδώ δεν είδαμε τίποτα, όμως υπόθηκαν τα προβλήματα και στο Επιμελητήριο και από το πρόεδρο του Επιμελητήριου και από εμάς. Το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης είναι πολύ σημαντικό για να μπορούν οι επιχειρήσεις μας να ξεπεράσουν τις ζημίες που είχαν και να αντέξουν για το χειμώνα που έρχεται και είναι πολύ δύσκολος. Δεν περιμένουμε πάρα πολλά από αυτή την Επιτροπή. Είδαμε ότι καταρχάς δεν ήταν και πολύ καλά σχεδιασμένος. Δεν είχαμε και κάποιες προτεραιότητες που περιμένουμε στο νομό, γενικόλογα, ενώ έπρεπε να υπάρξουν συγκεκριμένες προτάσεις για τον νομό μας, ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις μας να αντέξουν αυτήν την δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε όλοι μαζί και να κρατήσουμε και τις θέσεις εργασίας. Δεν το είδαμε μέχρι τώρα. Ελπίζω να το δούμε στις άλλες συνεδριάσεις, να είναι πιο ενήμερο και σχεδιασμένο όλο αυτό που γίνεται. Και βεβαίως πιστεύω ότι ο κόσμος από εμάς περιμένει λύσεις. Και χθες, από την επισκέψη της κυρίας Παπαγιάννης, είδαμε ότι δεν υπάρχουν λύσεις. Και το αίτημα του Επιμελητηρίου είναι πολύ σωστό. Δεν πρέπει να αποκλειστούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει να έχει αναδρομική ισχύ ο νόμος. Δεν μπορεί μόνο η προσφυγή να είναι σε αυτούς που κάναν προσφυγή στα δικαστήρια και να αποκλείονται οι άλλοι. Νομίζω αυτό το λάθος πρέπει να το καλύψουν, να βρεθεί μια λύση ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να αντέξουν αυτή τη δύσκολη συγκυρία.